Τηλεφωνική γραμμή, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης. Καλημέρα, κύριε Σωτηρέλη. Καλημέρα και στα ακροατές. Καταρχήν, να σας ζητήσω μια γνώμη. Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών προκάλεσε πολλές συντηρήσεις και πολλές αντιδράσεις. Και είναι πολλοί που είπαν ότι είναι και αντίθετη στην παράδοση του Συμβουλίου. Δηλαδή, σε μια παράδοση που έχει να είναι ένα δικαστήριο που στα θέματα αυτά τηρεί μια, πώς να πω, πιο ισορροπημένη και πιο κοντά στην κοσμικότητα του κράτους θέση. Συμφωνείτε? Είναι ακόμα χειρότερα δυστυχώς τα πράγματα, κύριε Τίμα. Είναι η δεύτερη φορά μετά την απόφαση για την ηθαγένεια που το Συμβούλιο Επικρατείας δείχνει ότι πλέον δεν θέλει ή δεν μπορεί να κρίνει τέτοιες υποθέσεις με βάση τις αξίες του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού και ιδίως με βάση τη λογική μιας ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και θα έλεγα το εξής. Λέχθηκε ότι αυτή η απόφαση είναι σαν να είναι το λειτουργείο του Συμβουλίου Επικρατείας σαν προέκταση της Εκκλησίας. Δυστυχώς είναι ακόμα χειρότερο. Αν έκρινε το ίδιο θέμα η Ιερά Σύνοδος, είμαι βέβαιος ότι η απόφαση θα ήταν πιο μητριοπαθής και θα υπήρχε μεγαλύτερη μειοψηφία. Διότι αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Επικρατείας είναι σαν να λέει: εγώ δεν μπορώ να χειριστώ τέτοια θέματα, φτιάξτε συνταγματικό δικαστήριο. Το οποίο εδώ που τα λέμε είναι μια ιδέα. Είναι μια πολύ καλή ιδέα πλέον, διότι ακριβώς τα πράγματα οδηγούν εκεί και οι αποφάσεις τέτοιου είδους. Γιατί όμως, γιατί αυτή η απόφαση, κύριε Τσίμα, όζει ολοκληρωτισμού. Είναι η ίδια λογική ακριβώς, την οποία είχαν στο επισταλινισμό, ότι τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν υποχρεωτικά το μαρξισμό-λενινισμό. Εδώ έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει ότι τα παιδιά, λόγω του νηπίου βαπτισμού τους, είναι μαρκαρισμένα γελάδια, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να μπαίνουν στη Στρούγκα και να διδάσκουν με υποχρεωτικό κατηχητισμό και να επιβάλλεται σε αυτούς μια συγκεκριμένη θρησκευτική αντίληψη. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση, και αυτό θέλω να το τονίσω, με όλη τη θεωρία του συνταγματικού δικαίου. Δεν υπάρχει συνάδελφος του συνταγματικού δικαίου που να έχει ασχοληθεί με το θέμα και έχουν ασχοληθεί πολλοί, όλη η νομική Θεσσαλονίκη, το μεγαλύτερο μέρος της νομικής Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αθηνών γενικότερα, που να υποστηρίζει μια τέτοια άποψη. Η άποψη αυτή είναι η άποψη, είναι σαν να ερμηνεύουν το Σύνταγμα του 1975 υπό το πρίσμα του Συντάγματος του 1952 του Μετεμφυλιακού, το οποίο πράγματι έλεγε ότι η παιδεία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Το Σύνταγμά μας όμως του 1975, αφού μεσολάβησε η Χούντα και το αποχωρήφωμα του Ελλάς ελληνοχριστιανών που απηχεί αυτή η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ήρθε και είπε ότι εξισώνονται όλες οι γνωστές θρησκείες με την επικρατούσα θρησκεία, κατοχυρώνεται πλήρως η ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και μάλιστα ως μία αναθεωρητέα διάταξη και υπάρχει μία διάταξη που λέει το εξής, ότι σκοπός της παιδείας είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης παράλληλα με την ανάπτυξη ελεύθερων πολιτών. Αυτό είναι μια επίτηδες μια ουδέτερη διατύπωση. Μάλιστα. Τι σημαίνει θρησκευτική συνείδηση? Θρησκευτική συνείδηση σημαίνει τη άποψη που έχει κάποιος για το θείο, είτε θετική είτε αποθετική. Τι σημαίνει λοιπόν ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης? Ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ερεθίσματα για να αναπτύξουν τη θρησκευτική του συνείδηση. Με ποιο κριτήριο θα γίνει αυτή η ανάπτυξη? Πρώτον με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος που λέει για ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας και δεύτερον με το 13 παράγραφος 1 που λέει ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης που συνεπάγεται και ελεύθερη διαμόρφωση θρησκευτικής συνείδησης. Και επιτρέψτε μου να πω ότι με το θέμα έχει ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο παραδόξως επικαλούνται και είναι αστεία. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω. Ναι, όμως η απόφαση επικαλείται ακριβώς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είναι αστείο, κύριε Τσίμα, αυτό που επικαλούνται. Διότι υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λένε δύο πράγματα. Ναι, μεν τα εθνικά κράτη θα καθορίζουν τις εκπαίδευσεις τους, με δύο όμως κριτήρια. Πρώτον, ότι θα αποφεύγεται το indoctrination, δηλαδή ο δογματικός κατηχητισμός, και δεύτερον, ότι η εκπαίδευση, η θρησκευτική, θα παρέχεται με έναν κριτικό, αντικειμενικό και πλουραλιστικό τρόπο. Ακριβώς με τα λόγια αυτά προσδιορίζει το περιεχόμενο του μαθήματος θρησκευτικών και κατά τούτο η απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να αγνοείται η ερμηνεία του Συντάγματος που είναι σύμφωνη με την ανοιχτή και ευρωπαϊκή, με τη δημοκρατική κοινωνία, να αγνοείται οτιδήποτε άλλο και να έχουμε μια απόφαση η οποία ουσιαστικά
επαναλαμβάνει το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Τώρα, αυτό ξανά, αν θέλετε από την πίσω πόρτα, ξαναφέρνει τη συζήτηση περί αναθεώρησης του συντάγματος. Δεν είναι, υπάρχουν χίλιες αφορμές να τη συζητήσουμε. Άλλωστε, η τελευταία αναθεώρηση έχει γίνει πριν τόσα χρόνια που, θέλω να πω, η συνταγματική προθεσμία έχει πολλαπλώς περάσει. Διότι όλα τα κόμματα τονίζουν ότι η αναθεώρηση είναι πρώτη προτεραιότητα και έλεγαν ότι ας περάσει πενταετία γιατί είναι εμπόδιο. Πέρασε άλλη μια πενταετία. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα με την αναθεώρηση. Ναι, δεν έχουμε ξεκινήσει. Υπάρχει μια ιδέα την οποία την κουβεντιάζαμε και εδώ προχτές με τον κύριο Λιβιζάτο, τον συνάδελφό σας, που λέει ότι ας μην κάνουμε, ας ξεκινήσουμε να βρεθούν 50 βουλευτές που απαιτείται, να καταθέσουμε μια πρόταση και η πρόταση να είναι, πώς να πω, μινιμαλιστική. Να μην ζητήσουμε να κάνουμε μια μεγάλη αναθεώρηση που να τα πιάνει όλα, αλλά να είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα επί των οποίων έχει ήδη διαπιστωθεί ότι υπάρχει ευρύτερη συνένεση στον πολιτικό κόσμο. Πώς σας φαίνεται? Την είδα αυτή την πρόταση. Δεν διαφωνώ επί της αρχής ότι πρέπει να πάμε σε αυτά που μπορούν να συμφωνηθούν. Αυτά που μπορούν να συμφωνηθούν όμως είναι ενδεχομένως και άλλα. Και επειδή βλέπω ότι υπήρξε αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν συμφωνεί, εγώ θα έκανα μια εναλλακτική πρόταση. Να υπάρξουν προτάσεις από όλες τις πλευρές που να δείχνουν και ένα ιδεολογικό πολιτικό στίγμα. Θα είμαι περίεργος να δω δηλαδή αυτά που είπε ο τομέας που υπεύθυνο στη Νέα Δημοκρατία θα τα επαναλάβει η Νέα Δημοκρατία στην πρόταση για την αναθεώρηση όταν μιλάμε για τα ζητήματα των θρησκευτικών. Ή ο κ. Μητσοτάκης θα θυμηθεί ότι έλεγε, είχε απόψεις φιλελεύθερες κάποια στιγμή. Αλλά από την άλλη μεριά, η επιτροπή που θα επιληφθεί μετά την υποβολή των προτάσεων, γιατί θέλει 50 βουλευτές για να γίνει η πρόταση, να ξεσκαρτάρουν, να το πούμε έτσι, τις προτάσεις, να δουν σε ποιες υπάρχει συνένεση και να προχωρήσουν μόνο εκείνες ώστε να γίνει οπωσδήποτε αναθεώρηση τουλάχιστον αυτά που συμφωνούν. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, τι επικαλούνται. Επικαλούνται, γιατί τίθεται και θέμα για την αναθεώρηση, την διάταξη περί επικρατούσας θρησκείας. Η διάταξη αυτή κυρίως, κύριε Τσίμα, τέθηκε για να ρυθμιστούν οι σχέσεις με το Πατριαρχείο. Ο Ζέπος, τότε Υπουργός Παιδείας του 1975, επί κυβέρνησης Καραμαλή, είχε πει ότι η επικρατούσα θρησκεία δεν έχει καμιά άλλη σημασία παρά το ότι αναγνωρίζει ότι η πλειοψηφία των πλειονότερων κανονικά των των Ελλήνων είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι πρώτον και δεύτερον είναι η θρησκεία με βάση την οποία πρέπει να ορίζονται το ορτολόγιο, οι αργίες κτλ. Αυτό είχε πει. Από αυτό τώρα πώς μπορεί να συναχθεί ο θεοκρατικός κατηχητισμός που πρεσβεύει το Συμβούλιο Επικρατείας είναι απίστευτο. Και πρέπει να σας πω βεβαίως επίσης ένα πολύ σημαντικό, ότι η κυβέρνηση σήμερα εισπράττει τα επίχειρα της επιλογής της στην ηγεσία του Συμβουλίου Επικρατείας. Ήξερε η κυβέρνηση τις θέσεις και την γενικότερη στάση του σημερινού Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας. Αλλά επέμεινε να τον επιλέξει, παρότι ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης είχε κάνει άλλη πρόταση, η πρόταση με ευθύνη του Πρωθυπουργού και με αντιεισήγηση του κ. Παπαγγελόπουλου, απορρίφθηκε η πρόταση, πήρε μόνο 4 ψήφους και ψηφίστηκε η πρόταση του κ. Παπαγγελόπουλου, που ξέρετε τι εκπροσωπεί και ποιες είναι οι απόψεις του. Ναι. Αυτό, αλλά από το σημείο αυτό, μέχρι να φτάνουμε στο σημείο, επειδή έγινε έτσι και επειδή το έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και να ξεχνάμε ότι ο πυλώνας του πολιτεύματός μας είναι ο πολιτικός φιλελευθερισμός και να αναμασούμε διάφορα αντιπολιτευτικά κλισέ, ξεχνώντας ότι είναι το θέμα ουσίας δημοκρατίας. Ποιος κυβερνά, ποιος αποφασίζει, ποιος κάνει τα προγράμματα στο σχολείο. Θα τα κάνει η υπεύθυνη κυβέρνηση, οποιαδήποτε δημοκρατικά νομιμοποιημένη κυβέρνηση, ή ο αρχιεπίσκοπος με τον πρόεδρο της Συμβουλίου Επικρατείας, που την χάλει να είναι και μαθητής του, όπως επέρεται. Καλά. Και εγώ ήμουν μαθητής του και τον σέβομαι πολύ, αλλά αυτό είναι έτερον εκατέρων. Να είστε καλά, κύριε Σωτηρέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.